Έχουν ακουστεί πολλά και έχουν υποθεί πολλά όλες τις τελευταίες ημέρες. Το ερώτημα είναι ένα. Κινδυνεύει η υγεία των πολιτών, κύριε Ξανθέ, του νομού Αττικής? Κοιτάξτε, κυρία Αναστασοπούλου, πάντα όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή, υπάρχουν συνήθως άμεση και απότερη κίνδυνη για την δημόσια υγεία. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι όντως μια μεγάλη καταστροφή, η οποία νομίζω ότι αυτό που σήμερα έχει σημασία είναι να εστιάσουμε στην προσπάθεια να περιοριστεί η ζημιά, να αντιστραφεί η καταστροφή η οποία έχει επισυμβεί ήδη, και στη συνέχεια βεβαίως να θωρακιστεί το σύστημα. Να μην μπω. Κοιτάξτε, αυτό ρωτάει ο κόσμος τώρα το πρωί. Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Είναι το προφανές. Προφανώς σε μία παραλία που υπάρχει μαζούτ, δεν νομίζω ότι μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ούτε θα κολυμπήσει ούτε θα ψαρέψει. Ο κύριος Κουρουμπής είπε αυτό, κάτι άλλο βέβαια, κύριε Πουλή. Κοιτάξτε, ακούστε τώρα, τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολη διαχείριση αυτών των κρίσεων και υπάρχει μια ευκολία στο δημόσιο λόγο να εγκαλείται το κράτος, η ολιγορία της κυβέρνησης, η ανευθυνότητα των υπουργών. Δεν υπάρχει όμως μια αντικειμενική ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, εσείς στο Υπουργείο σας, όταν συμβεί κάτι σε ένα νοσοκομείο, δεν έχετε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη? Φυσικά. Ποιος την έχει, εμείς την έχουμε. Φυσικά. Πάντα υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Αλλά νομίζω ότι αυτή την ώρα, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε, είναι στην προσπάθεια να συντονιστεί όσο είναι δυνατόν στον ανώτερο βαθμό ο κρατικός μηχανισμός. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως, να πάρουμε ένα καλό μάθημα από αυτή την ιστορία, διότι συνήθως η χώρα μας έχει μια παράδοση αντανακλαστικών τα οποία ενεργοποιούνται αφού γίνει ζημιά. Να πάρουμε ένα καλό μάθημα, να δούμε πώς μπορεί να θωρακιστεί περισσότερο το σύστημα πρόληψης. Θα λάβετε κάποια μέτρα λοιπόν εσείς σαν Υπουργείο Υγείας? Όχι, στο Υπουργείο Υγείας, κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση. Εμπλέκεστε εσείς καθόλου σε αυτό? Έχουμε μια επικοινωνία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της περιφέρειας, οι οποίες έχουν και την αρμοδιότητα να βγάλουν, για παράδειγμα, μια εγκύκλιο που να απαγορεύει την κολύμβηση ή την αλληλεία, σε συνεννόηση προφανώς και με το Λιμενικό. Από εσάς θα βγει αυτό? Όχι, από την περιφέρεια. Αλλά σε συνεννόηση με τους ειδικούς από εσάς. Από χθες δηλαδή, και εγώ έχω ενημερωθεί, υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου και στην. Και θα βγει δηλαδή και εντός της ημέρας με τέτοια οδηγία? Νομίζω ότι είναι αυτονόητη οδηγία και από ό,τι βλέπω και οι δήμαρχοι ήδη το έχουν κάνει. Οι δήμαρχοι το λένε. Δεν είναι κάτι τώρα. Αυτό είναι αυτονόητο. Μπορούμε να εκτιμήσουμε για πόσο καιρό, κύριε Υπουργέ. Ο κίνδυνος ο πραγματικός είναι αυτό το οποίο επισήμανα και χθες άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος, ότι υπάρχει κίνδυνος να περάσει τη διατροφική αλυσίδα και να το βρεις αυτό αργότερα. Σωστά. Αυτό τώρα θέλει μια σοβαρή έρευνα από την πλευρά του ΕΛΚΕΦΕ, να εντοπιστεί ακριβώς ο βαθμός επηρεασμού των υδάτων της περιοχής, των θαλασσών, των ακτών κλπ. Για να το κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Ωραία. Για να το κλείσουμε το θέμα, να πάμε στα δικά σας τώρα, στα θέματα του Υπουργείου σας. Έπρεπε να υπάρξει παρέτηση του Υπουργού εδώ, του αρμοδίου? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να κρίνονται στο τέλος της προσπάθειας. Και όχι όταν δίνεται η μάχη, όχι όταν είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Λοιπόν, πάμε, κύριε Υπουργέ, στα δικά σας, γιατί χθες συναντηθήκατε με την Τρόικα και τελείωσε και αργά σχετικά χθες το βράδυ η συνάντησή σας. Καταρχάς, να δούμε τι βγήκε και ποια είναι τα βασικά αγκάθια της διαπραγμάτευσης. Κυρία Αναστασοπούλου, όντως είχαμε μια πρώτη συνάντηση με τα τεχνικά κλιμάκια. Σε αυτές δηλαδή δεν συμμετέχει πολιτική ηγεσία. Εκεί αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι καταρχήν ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει μια μεγάλη ατζέντα. Τα δύσκολα σημεία, ως συνήθως, αφορούν τη δημοσιονομική πλευρά της πολιτικής υγείας και κυρίως την πολιτική φαρμάκου, τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Εκεί συνήθως υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, διότι... Εδώ εσείς καταλάβαμε ότι κάνετε όπισθεν στο θέμα αυτό, σε σχέση με τα φάρμακα. Πάτε να επαναφέρετε ένα παλιότερο νόμο, σε σχέση με τη συνταγογράφηση ή όχι? Κοιτάξτε, πιστεύουμε το εξής, ότι για να είναι βιώσιμο το σύστημα και για να διευκολύσουμε, να εξασφαλίσουμε μάλλον την πρόσβαση των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα, χρειάζονται παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα.
Το ένα είναι να έχεις ένα σύστημα αξιολόγησης των νέων καινοτόμων φαρμάκων. Αυτό δεν υπήρχε στη χώρα μας. Τώρα έχουμε το σχέδιο, το συζητάμε τώρα και με τους θεσμούς. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο μπορούμε αυτό να το νομοθετήσουμε. Το λεγόμενο HTA. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα διαρθρωτικό, επιτρέψτε μου να πω, στη φαρμακευτική πολιτική. Το δεύτερο είναι να έχεις ένα σοβαρό μηχανισμό διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης των φαρμάκων. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη πληγή. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη πληγή, όπου επίσης δεν υπήρχε τίποτα. Είχαμε μια επιτροπή η οποία ήταν στα χαρτιά. Εμείς λοιπόν γίνει, τι λειτουργήσαμε για πρώτη φορά. Πετύχαμε μια πολύ καλή συμφωνία πέρυσι για τα φάρμακα για την υπατήτητα C και πενταπλασιάσαμε τον αριθμό των ασθενών που είναι σε θεραπεία. Αυτό είναι μια τεράστια επένδυση στη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Και κάνουμε το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τώρα την αναμορφώνουμε, την φέρνουμε με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε υπό την εποπτεία του Υπουργείου, δηλαδή γιατί θα διαπραγματεύεται και τα φάρμακα που διατίθενται στα φαρμακεία και τα φάρμακα που αφορούν τα νοσοκομεία. Η συνταγογράφηση πώς θα γίνεται, κύριε? Και το τρίτο, θα γίνεται με τη δραστική ουσία, θα γίνεται με την εμπορική. Και το τρίτο και πιο σημαντικό ίσως είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή η παρέμβαση στον έλεγχο της ζήτησης. Μάλιστα. Δηλαδή στη συνταγογράφηση η οποία σήμερα όντως είναι ανεξέλεγκτη. Mm-hmm. Παρά το ότι έχουν σωματωθεί ορισμένα πρωτόκολλα και μάλιστα αυτή την περίοδο με αυξανόμενο ρυθμό, δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα τα αποτελεσματικά φίλτρα που χρειάζεται και παίρνουμε τεχνογνωσία και από άλλες χώρες και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επομένως, βγάλετε μια εγκύκλιο για να ισχύσει αυτός ο νόμος ο παλαιότερος, έτσι δεν όχι, είναι? Όχι, δεν υπάρχει για παλαιότερου νόμου. Για τη δραστική ουσία. Ισχύει ή όχι? Ο νόμος ισχύει και δεν τίθεται θέμα να αλλάξει. Η συνταγογράφηση θα γίνεται με βάση τη δραστική ουσία. Το θέμα είναι να γίνεται η πιο ορθολογική χρήση των αναγκαίων φαρμάκων και να πιστεί ο πολίτης ότι ο γιατρός συνταγογραφεί το απαραίτητο για την πάθηση του φάρμακου. Δεν θα μπορεί να γράφει δηλαδή ο γιατρός brand name. Τι θα γράφει? Τη δραστική ουσία. Α, μάλιστα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Εγώ ξέρω ότι το φάρμακο που παίρνω, για παράδειγμα, έχει μια αποτελεσματικότητα Α. Ναι. Πώς ξέρω ότι αυτό που θα μου γράψει τον τεπονέξο άλλος, αν θα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα? Ακούστε τώρα. Το λέω τώρα σχηματικά. Ναι, ναι. Αυτή η συζήτηση έχει κλείσει διεθνώς. Ναι, δηλαδή υπάρχουν σήμερα εδώ πολύ αξιόπιστα γενώσιμα και ένα μεγάλο μέρος από αυτά παράγεται στη χώρα μας. Και η προσπάθεια που κάνουμε είναι να αυξηθεί η διείσδυση των γενοσύμων στην ελληνική αγορά. Αυτό στηρίζει και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τις θέσεις εργασίας. Αλλά νομίζω ότι με τους κατάλληλους ελέγχους από τον ΕΟΦ, ο οποίος είναι ένας έγκυρος ελεγκτικός οργανισμός. Βάζει όμως το φαρμακοποιό τώρα να κάνει η δουλειά του γιατρού. Γιατί ο γιατρός θα γράφει τη δραστική ουσία πάρα και τα μόλι, όπως είπαμε πριν. Και, τώρα και ο φαρμακοποιός θα επιλέγει να δίνει όποιο θέλει. Όχι. Άρα δεν θα παίζει ένα ρόλο πιο διαφορετικό τελείως ο φαρμακοποιός από αυτό που έπαιζε μέχρι τώρα? Όχι, όχι, δεν παίζει διαφορετικό ρόλο. Καταρχήν, αυτό σας, η ιστορία με τη δραστική εφαρμόζεται εδώ και περίπου 2 χρόνια. Δεν έχουμε καμία. Εγώ ξέρω ότι ο γιατρός θα σου γράφει το φαρμακό σου. Παρενέργεια. Γράφει το φαρμακό σου και πας και το παίρνεις. Ναι, ναι. Δεν σου δίνει άλλο φαρμακοποιός. Ναι. Γράφει δίπλα αυτό το φάρμακο θα πάρεις, αυτό παίρνεις. Καταρχήν δεν έχουν όλα τα φάρμακα. Λέτε ότι θα αλλάξει αυτός ο τρόπος, θα είναι δραστική ουσία. Δεν αλλάζουμε κάτι σε αυτό. Πώς δεν αλλάζετε, κύριε Υπουργέ? Ισχύει αυτό το οποίο. Δεν εφαρμόστηκε, λέμε. Ίσχυε ο νόμος αυτό, ήταν του Λοβέρντου, δεν ήταν? Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τώρα λέτε εσείς τον εφαρμόζω. Εφαρμόζεται ο νόμος. Το θέμα είναι να η συνταγογράφηση να γίνεται με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν. Μάλιστα. Επομένως, δραστική ουσία. Βεβαίως. Βεβαίως, δραστική ουσία. Και να πω και το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα τα οποία δεν έχουν αντίγραφο. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, ο γιατρός συνταγογραφεί πρωτόκολλο. Το κλείνουμε να μαζέψουμε τον χρόνο. Να πάμε λίγο στη στομή. Τα είχαμε πει και μαζί εδώ στον Sky για την προκήρυξη που έγινε πριν από περίπου 1 μήνα. Οι προσλήψεις για τις οποίες είχατε μιλήσει, 3.000, θα γίνουν, κύριε Υπουργέ? Θα γίνουν, φυσικά θα γίνουν. Έχει τελειώσει η προκήρυξη. Υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί εδώ είχαμε μπερδευτεί λιγάκι σχετικά με το αν υπήρχε ενδιαφέρον τελικά ή όχι από τους γιατρούς. Για τα τοπικές μονάδες υγείας. Για τις τοπικές μονάδες υγείας. Θυμίζω ότι έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό 239 τοπικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Τα κτίρια τα έχετε βρει? Είναι ακριβώς. Τα κτίρια, καταρχήν να εξηγήσω ότι δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Θέλουν προδιαγραφές, δεν μπορεί να είναι ένα δωμάτιο σε μια πολυκατοικία. Όχι. Είναι όμως χαμηλής, ας πούμε, βαρύτητας κτίρια, με την έννοια δηλαδή ότι είναι κτίρια των 120-150 τετραγωνικών. Είναι ουσιαστικά μικρά πολυατρία αυτές οι νέες τοπικές δομές. Σαν πρωτοβάθμια φροντίδα στην πραγματικότητα. Θα απαραίτητα ένα παθολόγο, δύο νοσηλεύτριες κλπ. Ακριβώς, ακριβώς. Θυμίζω ότι είναι
Αιτήσει έχουν γίνει, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως έχουν. Τον έχετε συγκεντρώσει τον αριθμό. Ψάχνετε για καμιά χιλιαριά γιατρούς. Έχουμε προκηρύξει 1.200 θέσεις γιατρών. 1.200, ναι. Στην πρώτη φάση δεν θα καλυφθούν όλες, αλλά θεωρούμε ότι η ανταπόκριση και από την πλευρά των γιατρών για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Πόσες έχετε από γιατρούς μέχρι τώρα? Από γιατρούς έχουμε περίπου 600, δηλαδή τις μισές. Νοσηλευτές έχετε προσφορά, γιατί δεν υπάρχει θέμα. Είναι 23.000 οι θέσεις για νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικό προσωπικό κλπ. Με τις αιτήσεις που έχουμε από την πλευρά των γιατρών, όπου είναι ενδιαφέρον ότι έχουν πολύ μεγάλη συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αναδεικνύεται δηλαδή το χρόνιο πρόβλημα της αστιφιλίας του ιατρικού σώματος. Και εδώ πραγματικά πολλές φορές θα καλυφθούν όμως και αυτές τις θέσεις. Θα καλυφθούν σταδιακά. Ενδεχομένως να έχουμε μια δυσκολία σε περιοχές δυσπρόσιτες, νησιωτικές κλπ. Όπου ούτως ή άλλως υπάρχει πρόβλημα προσέλκυσης ειδικά γιατρών. Ακόμα και σε μόνιμες θέσεις όταν προκυρήσουμε. Πολλό μάλλον εδώ που είναι. Θα το δούμε καθώς εξασφαλίσουμε. Έχουμε πολλά μηνύματα από τηλεθεατές. Αλλά θέλω να πω, επιτρέψτε να πω μια κουβέντα. Πιστεύω δηλαδή με την κρίσιμη μάζα γιατρών που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και με μια σωστή κατανομή τους στις δομές, νομίζω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες να προσδοκούμε ότι ένα πολύ μεγάλος αριθμός από αυτές τις νέες δομές του συστήματος υγείας θα μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτό έχει να συμβεί καμιά εικοσαετία στο σύστημα. Και είναι και στίγμα δηλαδή για εσάς, έχουμε καινούργιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας που να παρέχουν φροντίδα εστιασμένη στην οικογενειακή ιατρική. Εμβόλιο μενιγκίτιδας, μας ρωτούν πάρα πολύ. Είναι εκτός αυτή τη στιγμή συνταγογράφησης και είναι τεράστιο το ποσό. Και μας λένε πάρα πολλοί τηλεθεατές ότι δεν μπορούν να το αγοράσουν. Τι γίνεται με αυτό, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, το εμβόλιο τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι να αυτοσχεδιάζουμε. Υπάρχει ένα όργανο επιστημονικό που είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Αυτή συμβουλεύει τον εκάστοτε υπουργό και την πολιτεία για την πολιτική αποζημίωση των εμβολίων. Η πρόταση, η ομόφωνη πρόταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας δεν επιβάλλουν καθολικό εμβολιασμό με τον εμβόλιο για τον ορότυπο B του μυκητιλόγου. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Άλλες χώρες, μόνο μία-δυο χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε έγκριση. Κυρίως η Αγγλία, που όμως είχε τριπλάσια, τετραπλάσια κρούσματα από τη χώρα μας. Υπάρχει ένα θέμα με το λεγόμενο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ναι, όντως και με την Ιλαρά. Αναδείξαμε και χθες με το θέμα της Ιλαράς. Μία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να κλείσουμε. Οι συμβάσεις των ιδιωτών γιατρών με τον ΕΟΠΗ θα μειωθούν τα ποσά? Κοιτάξτε, πρώτον θα αυξηθούν οι συμμετέχοντες. Δηλαδή σήμερα. Άλλο ρωτάω. Τώρα είναι γύρω στο δεκάρικο, πόσο είναι το ποσό? Όχι. Και λιγότερο πρέπει να είναι στην πραγματικότητα, αν αφαιρέσει φόρους και λοιπά και εισφορές. Ακούστε, είναι 200 επισκέψεις το μήνα. Ναι. Από 10 ευρώ η επίσκεψη. Έτσι. Είναι 2.000 ακαθάριστα. Θα μειωθεί λοιπόν αυτό? Θα μειωθεί λίγο, βεβαίως. Θα μειωθεί λίγο, διότι θέλουμε με το ίδιο ποσό, που είναι 110 εκατομμύρια ευρώ, να βάλετε περισσότερο να κόσμο. Να βάλουμε περισσότερο κόσμο και κυρίως νέους γιατρούς, για να αντιστρέψουμε λίγο για το επιστημονικό brain drain και να ανοίξουμε το σύστημα. Μας πιέζουν αφόρητα, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε να πούμε εφημερίες, έχουμε πάρα πολλά θα πράγματα. Αφήστε να τα πούμε. Τα θέματά σας τα έχουμε μελετήσει, τα ξέρουμε τα θέματα. Σας το λέω. Χαίρομαι που τα παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σημαντική προσπάθεια πάντως αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό είσαστε εδώ και νομίζω συζητάμε. Ότι αν πραγματικά έχετε μια επικοινωνία και με εργαζόμενους στο σύστημα, αλλά και με πολίτες που αυτή την περίοδο επισκέφτονται τα δημόσια νοσοκομεία, νομίζω ότι υπάρχει μια αισθητή στην μικρή εικόνα αλλά σταδιακή βελτίωση του λειτουργού. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Πάμε τώρα εμείς να βρούμε τη Μαρία Βούσουλα. Λέγαμε νωρίτερα πως πλήττονται σαφέστατα. Δεν πάμε για ψάρεμα, αυτό είναι το θέμα. Πλήττονται σαφέστατα τα εισοδήματα αυτή τη στιγμή και η δουλειά των ψαράδων. Μαρία, καλώς ήρθατε.